Καλησπέρα σας, κυρία Δασκαλάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, κυρία Καριωτάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα από την όμορφη Κό, από τα Δωδεκάνησα. Κοντά αλλά μακριά, όπως είπε η κυρία Καριωτάκη. Είμαστε εδώ, εγώ εκπροσωπώ, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Κοοτάλος. Είμαι Ρεθυμιώτησα, όπως πολύ καλά είπατε. Και προσπαθούμε, επειδή όλοι εδώ οι κριτικοί που βρισκόμαστε, μας λείπει Κρήτη πολύ, να μεταφέρουμε ένα κομμάτι, αυτό που έχουμε στην ψυχή μας, να το φέρουμε εδώ, να το ζήσουμε, να είμαστε μια μικρή Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, όσο μπορούμε. Πόσο είναι η κριτική, ενώ σε αριθμούς έτσι χοντρικά, να μας δώσετε μια εικόνα, η κριτική κοινότητα, αν θέλετε. Τα λέω όλα τα Δωδεκάνησα Κρήτη είναι. Όλα. Έχουν πολύ μεγάλη αγάπη, από όσο γνωρίζω, στο νησί, σωστά. Σωστά, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Να πω ότι οι περισσότεροι κριτικοί έρχονται εδώ, τουλάχιστον τα παλαιότερα χρόνια, υπηρετούσαν εδώ τη θητεία τους. Επίσης, πολλοί αστυνομικοί, στρατιωτικοί, σε σώματα ασφαλείας, περνάνε από Κο, γιατί είναι κριτική περιοχή, είναι σύνορα. Οπότε είναι ένας χώρος, να το πω λίγο, υποχρεωτικής μετάθεσης, θητείας. Είναι όμως και πολλοί που παραμένουν. Έρχονται και παραμένουν. Και έρχονται για λόγους οικογενειακούς, για λόγους επαγγελματικούς. Εγώ υπολογίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 300-400. Εμάς το σύλλογο ακόμα δεν έχουν γραφτεί όλοι. Προσπαθούμε να τους προσεγγίσουμε όλους. Είμαστε νέος σύλλογος. Είμαστε από το 2018. Μεσολάβησε ο κορονοϊός και τώρα ξανά ξεκινάμε με νέες δράσεις μεγαλύτερες, προκειμένου να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ακόμα περισσότερο κόσμο και να ενωθούμε όλοι οι κριτικοί. Πριν πάμε στις δράσεις, θέλω να το πούμε και αυτό, κύριε Δασκαλάκη, ότι εκτός από την ΚΟ και τα γύρω νησιά, σωστά, η Κάλυμνος, η Νήσυρος, όπου υπάρχουν Κρήτες, είναι καλοδεχούμενοι στο Σύλλογο, σωστά. Φυσικά. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει ο σύλλογος, μάλλον η αδελφότητα Κρητών Ρόδου Ψιλωρίτης, που η αρμοδιότητά τους είναι η Ρόδος, εκεί ο χώρος τους. Εμείς είμαστε για την ώρα, με βάση το καταστατικό μας, στο νησί της Κο. Όμως, επειδή το τελευταίο καιρό έχουμε παρατηρήσει ως ΔΣ ότι υπάρχουν και άλλοι κριτικοί στα γύρω νησιά, οι οποίοι, ας πούμε, Κάλυμνο, που είχαμε κάποιες επικοινωνίες, Λέρο και συνεργασίες κιόλας, Λέρο και στα γύρω μέρη, υπάρχουν και άλλοι κριτικοί. Έχουμε μία, να το πω, βλέψη, μία προοπτική να προσεγγίσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και, όχι, και πέρα από αυτούς τους ανθρώπους που είναι κριτικοί, να προσεγγίσουμε και τους φίλους της Κρήτης. Διότι να τονίσω ότι εδώ στην ΚΟ και στα γύρω νησιά, και στην Κάλυμνο ιδιαίτερα, αγαπάνε πάρα πολύ την κριτική κουλτούρα και παράδοση. Αγαπάνε πολύ την Κρήτη. Όταν πρωτοήρθα πριν αρκετά χρόνια, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι στους γάμους παίζουν και κριτικά, πολλά κριτικά. Και όλοι χορεύουν κριτικά. Σε τέτοιο βαθμό, δε, που αποφασίσαμε αυτή τη φορά για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Κρήτης, να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Για πείτε μας γι' αυτό, κυρία Δασκαλάκη. Να πούμε βεβαίως ότι εμείς όση ώρα μιλάμε, κυρία Δασκαλάκη, βλέπουμε πλάνα από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ωραία, δεν θα μπορούσαμε διαφορετικά βεβαίως. Να πω ότι στο παρελθόν και στις πρώτες δράσεις που κάναμε, είχαμε καλέσει για τη μάχη της Κρήτης στον Όμιλο Βρακοφόρων Ρεθύμνης, που μας είχε τιμήσει με την παρουσία του. Είχαμε κάνει μια έκθεση, είχαν φέρει γύρω στα 60-70 κιλά όπλα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα εκθέσαμε στην ΚΟ, ομιλητές και μια πολύ δυνατή ομάδα χορευτική που παρουσίασε κριτικούς χορούς εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας της ΚΟ. Αυτή τη φορά όμως, είπαμε να κάνουμε κάτι άλλο, βλέποντας και συνειδητοποιώντας την πολύ μεγάλη αγάπη των κόμων προς την κριτική κουλτούρα, καθώς εδώ τα παιδιά μαθαίνουν λύρα, μαθαίνουν λαούτο και χωρίς να έχουν δασκάλους και προσλαμβάνουν στις παραστάσεις και ήχους όπως έχουμε εμείς στην Κρήτη. Είπαμε λοιπόν, επειδή υπάρχουν πολλά χορευτικά τμήματα κριτικά καθαρά, να κάνουμε να γιορτάσουμε την επέτειο καλώντας όλους τους συλλόγους της ΚΟ και άλλων νησιών που χορεύουν κριτικά. Έτσι, κάναμε την πρόταση σε όλους τους συλλόγους. Αποδέχτηκαν όλοι, με εξαίρεση ένα ή δύο, που για τεχνικούς λόγους μόνο και μόνο δεν μπόρεσαν να το υποστηρίξουν. Και ήρθανε 7 σύλλογοι και χορέψαν κριτικά για την επέτειο της μάχης της Κρήτης. Ήτανε κάτι θεαματικό, φανταστικό. Για μένα ήταν εξαιρετικά συγκινητικό. Άνθρωποι, κόοι,
άνθρωποι Καλύμνη που ήρθαν και από την Κάλυμνο μία αποστολή και μας τίμησε με την παρουσία της και τη συμμετοχή της, να ανεβαίνουν και να χορεύουν κριτικά για να τιμήσουν τη μάχη της Κρήτης. Ήταν η πιο συγκινητική στιγμή μας, θα έλεγα. Καταπληκτικό. Απίστευτο. Επίσης, μπήκαμε σε μια λογική να παρουσιάσουμε και μια ποικιλία χορών, mm-hmm. δηλαδή όχι μόνο τους πολύ γνωστούς, γιατί οι άνθρωποι κάνουν εδώ χρόνια κριτικούς χορούς. Όχι μόνο τους γνωστούς κριτικούς χορούς που χορεύουμε όλοι στους γάμους μας, τέλος πάντων κάτω και στα πανηγύρια μας. Ας πούμε, χορεύτηκαν και ακούστηκαν ο Εθιανός, ο Πηδικτός, ο Πρινιανός, και άλλοι χοροί, Γλυκομιλίτσα. Αυτοί είναι χοροί που δεν τους ξέρουμε. Δεν τους ξέρω και εγώ, κυρία Δασκαλάκη. Εγώ μεγάλωσα Κρήτη, δεν τους έχω δει να χορεύονται. Τουλάχιστον στα δικά μας τα χωριά. Ναι, πραγματικά, ούτε κι εμείς. Δεν τους ξέρουμε. Είναι όμως καταγεγραμμένοι, είναι κριτικοί χοροί που ήταν λίγο παλαιότεροι. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε και μια ποικιλία πάνω στο κομμάτι αυτό, προσθέσαμε και χορούς. Τα παιδιά, οι άνθρωποι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το υιοθετήσανε. Και ήταν ένας τρόπος να φανεί όλη η κουλτούρα και η παράδοση της Κρήτης. Βέβαια, να πω και να τονίσω ότι η εκδήλωση είχε δύο μέρη. Mm-hmm. Το πρώτο μέρος ήταν μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση από τον κύριο Γεώργιο Ανδρουλάκη, υποστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος και τον κύριο Ιωάννη Τρικύλη, καθηγητή φυσικής αγωγής και ιστορικό ερευνητή, οι οποίοι μένουν εδώ και ζουν εδώ στην ΚΟ. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει και κριτική καταγωγή. Mm. Και μου ανέλησαν το ιστορικό κομμάτι και τη σημασία της μάχης της Κρήτης, με μικρές διακοπές από μια εξαιρετική φωνή, τον κύριο Γεώργιο Σκαρπαθιωτάκη, επίσης κριτικής καταγωγής, που μένει στην ΚΟ, που μας τραγούδησε, μας αφηγήθηκε ένα κομμάτι από το «Κρήτη κορώνα του γυαλού» και το «Χίτλερ να μην το καυχηθείς» που το τραγούδησε, με ζωντανή μουσική, ζωντανή λύρα, λαγούτο. Mm-hmm. Και μετά ακολούθησε το δεύτερο κομμάτι, που ήταν το χορευτικό κομμάτι, και παρουσιάστηκαν οι χοροί. Ωραία, τα συνδυάσατε όλα λοιπόν στις εκδηλώσεις. Σας τα είπα όλα συντομία. κόσμο είχε, κυρία Δασκαλάκη. Θέλω να πω, ήρθε κόσμος, είδε την εκδήλωση, την παρακολούθησε, συμμετείχε. Πάρα πολύς κόσμος. Είχε γεμίσει ο χώρος, παρόλο που επιλέξαμε έναν πολύ μεγάλο χώρο για λόγους πρακτικούς, γιατί 7 σύλλογοι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα μικρό θεατρικό χώρο ή σε ένα μικρό. Ήθελε ένα μεγάλο χώρο και μεγάλη σκηνή προφανώς. Και δεν ήταν και μέσα στην πόλη, να τονίσω και αυτό, ήταν εκτός πόλης. Σε ποια περιοχή? Πλην όμως στο Πηλί, στο κέντρο του νησιού. Μια χαρά. Η πόλη είναι προς την άλλη, είναι στην άλλη μεριά και από την άλλη μεριά είναι η Κέφαλος. Οικός σε ένα πολύ όμορφο νησί. Mm. Με την πρώτη ευκαιρία σας προτείνω να το επισκεφτείτε, να μας επισκεφτείτε. Ναι, γιατί παρόλα εγώ τουλάχιστον δεν το έχω δει, κυρία Δασκαλάκη. Δεν ευκαιρία. Έχω ελάτε να κάνετε και ρεπορτάζ. Θα δείτε υπέροχα πράγματα. Είναι πολύ όμορφα. Να πούμε λοιπόν ότι με την ευκαιρία αυτή παρουσιάστηκαν, ήρθε πάρα πολύς κόσμος, γέμισε το κέντρο ασφυκτικά, δηλαδή το θεατρικό αυτός ο χώρος, το πολιτιστικό πολύκεντρο Γαλλινός Φλάσκος, στο Πηλί της ΚΟ γέμισε, ήταν χωρητικότητας περίπου 260-280 ατόμων και γέμισε. Και να πούμε ότι πάντα σε όλα αυτά τα γεγονότα υπάρχει και το μετά μέσα από τα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, όπου πραγματικά εσείς καταλαβαίνετε, επειδή είστε μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίζεται αυτό. Εντυπωσιάστηκε ο κόσμος και για μένα το μεγαλύτερο κέρδος ήταν ότι εντυπωσιάστηκαν οι συμμετέχοντες. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία, γιατί από όσο ξέρω δεν είχαν ξανασυνεργαστεί όλοι οι σύλλογοι πάνω στο κομμάτι αυτό. Σε σημείο μάλιστα που να θέλουν όλοι να το ξανακάνουμε του χρόνου και σε σημείο να μας καλούν και Κάλυμνο και αλλού για να προσπαθήσουμε να κάνουμε πάλι τέτοιου τύπου συνεργασίες. Τι όμορφα, πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία να γίνει σύνδεση μεταξύ των νησιών με αφορμή την Κρήτη. Με αυτά τα πανέμορφα νησιά, και την Ίσυρο και την Κάλυμνο. Να το πω, διότι το αναφέρατε κι εσείς, ότι αυτός είναι ο πόνος μας εδώ, των Κρητικών. Και όχι μόνο των Κρητικών, αλλά και πολλών παιδιών που σπουδάζουν στην Κρήτη. Σωστά. Έχει αρκετούς δεκανείς που σπουδάζουν στην Κρήτη. Η Ρόδος έχει απευθεία σύνδεση με Κρήτη. Η ΚΟΣ είχε μέχρι πριν τον κορονοϊό, αν δεν κάνω λάθος,
είχε απευθεία σύνδεση, μετά αυτή διακόπη. Έγιναν από το σύλλογό μας μεγάλες προσπάθειες και προσπαθήσαμε να γίνει επανασύνδεση, απευθυνόμενη σε όλες τις εμπορικές εταιρείες τις σχετικές που κάνουν το δρομολόγιο αυτό και απευθυνόμενη ακόμα και στους υπουργούς και με ερώτημα που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Απαντήθηκε ότι εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές εταιρείες, δεν είναι δυνατόν να επέμβει το Υπουργείο στο δρομολόγιο αυτό. Εμείς αυτό που είχαμε προτείνει είναι ότι θα μπορούσε αυτό το δρομολόγιο να χαρακτηριστεί ακριτικό. Mm. Γιατί όντως η Κρήτης είναι ακριτικό νησί. Και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια άλλη μεθοδολογία ως προς την αντιμετώπιση των δρομολογίων. Υπάρχουν νομίζω κάποια επιδοτούμενα. Ναι, είναι οι άγονες γραμμές οι επιδοτούμενες. Ακριβώς. Υπάρχει μια άλλη φιλοσοφία όπου εκεί πλέον δεν θα χρειάζεται ένα αεροπλάνο να γεμίσει για να μπορέσει να εκτελεστεί το δρομολόγιο. Και αυτό γιατί πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση της Δωδεκανήσου ευρύτερα και των νησιών της ΚΟ, που έχει, έχει και έναν καλό πληθυσμό και πολύ αυξημένο τουρισμό με Κρήτη, προκειμένου να έχουμε σύνδεση και οι Κρητικοί θα μπορούν να έρθουν στην ΚΟ, ακόμα και για διακοπές, ακόμα και για επαγγελματικούς λόγους, τουριστικούς, και οι ΚΟΗ θα μπορούν να έρθουν στην Κρήτη. Και σας πληροφορώ ότι εδώ και 2 χρόνια με κυνηγάνε να οργανώσω εκδρομή στην Κρήτη. Μεγάλος αριθμός ΚΟΟΝ, αλλά υπάρχει το πρόβλημα της σύνδεσης, διότι εγώ δεν μπορώ να βάλω ανθρώπους σε 2 αεροπλάνα. Όπως μπαίνω εγώ για να έρθω στην πατρίδα μου. Δύο αεροπλάνα. Είναι δύσκολο. Δύο αεροπλάνα για να έρθετε. Δύο αεροπλάνα και ανυπολόγιστος ο χρόνος καθυστέρησης στο αεροδρόμιο, διότι ή θα πάω από ΚΟ Αθήνα Ηράκλειο ή ΚΟ Αθήνα Χανιά, ή Ρόδο ή ΚΟ Ρόδο Ηράκλειο ή Χανιά. Και οι καθυστερήσεις, ειδικά το καλοκαίρι, μπορεί να είναι εξαιρετικά κουραστικές και φυσικά αποτρεπτικές. Δηλαδή, πολλές φορές, και εγώ κάθε χρόνο κατεβαίνω Κρήτη, τουλάχιστον μία φορά. Είναι δύσκολο, πέρα από το οικονομικά δυσβάστακτο. Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, κυρία Δασκαλάκη. Και για μια οικογένεια, όταν εγώ είμαι μια τετραμελής οικογένεια, πώς θα γίνει αυτό. Και γιατί να μην ενισχυθούν και μέρη και νησιά όπως είναι η Ακρητική ΚΟΣ. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε ισχυρά σύνορα. Δυνατό φρόνημα. Να το πω και αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται. Κυρία Δασκαλάκη... Εγώ από το γραφείο μου βλέπω Τουρκία. Αυτό έχω να σας πω. Το φαντάζομαστε. Βλέπω ξεκάθαρα Τουρκία. Οπότε το φρόνημά μας το θέλουμε ισχυρό. Και τους δεσμούς ακόμα πιο ισχυρούς και εσείς φροντίζετε γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Και κυρίως σας ευχαριστώ για την τιμή. Για τα όσα κάνετε για να κρατάτε ζωντανή την Κρήτη παντού. Θα χαρώ πολύ να έρθετε από εδώ, να σας φιλοξενήσουμε, να τα δούμε, να δείτε μαζί τα Δωδεκάνησα εδώ και την ΚΟ και να δείτε μαζί μας τις προσπάθειες που κάνουμε και πόσο πολύ αγαπάνε την Κρήτη εδώ. Έτσι. Θα το κανονίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.